Okay, υπόψινη ομιλία είναι για το θέμα γιατί οι ανάγκες μας δεν ικανοποιούνται. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας. Και αυτό είναι ότι ουσιαστικά η ευτυχία μας είναι αυτό. Δηλαδή είμαι ευτυχισμένος όταν έχω αυτά που θέλω και είμαι δυστυχισμένος όταν δεν έχω αυτά που θέλω. Είναι τόσο απλά. Δηλαδή, ο ορισμός ευτυχία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βιώνει ευτυχία επειδή έχει αυτά που θέλει να έχει. Αυτό σημαίνει συναισθηματικά, σωματικά, υλικά, πνευματικά, κοινωνικά, ότι έχει οι ανάγκες του ικανοποιούνται. Όπως καταλαβαίνετε τότε, όσες περισσότερες ανάγκες έχω, τόσες περισσότερες προϋποθέσεις υπάρχουν στην ευτυχία μου. Και όσο πιο ικανός είμαι να ικανοποιήσω τις ανάγκες, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι. Και όσο λιγότερες ανάγκες έχω, τόσο πιο εύκολο είναι να είμαι ευτυχισμένος. Άρα, η ευτυχία του ανθρώπου είναι ένα συνδυασμό από την απελευθέρωση από ανάγκες που δεν είναι απαραίτητες για την ευτυχία του και η αύξηση της ικανότητας να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχει. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν ευτυχία με το να απελευθερωθούν από ανάγκες και άλλοι άνθρωποι βρίσκουν ευτυχία μέσα από το να γίνονται πιο ικανοί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες. Η σοφία μέσα στην ζωή είναι να μπορώ να καταλάβω ποια είναι ποια. Ποιες είναι οι ανάγκες μου αυτή τη στιγμή που δεν ικανοποιούνται, είτε σωματικά, ή υλικά, ή συναισθηματικά, ή πνευματικά, όπου το μάθημα είναι να γίνομαι πιο ικανός στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Και ποιες είναι οι ανάγκες όπου το μάθημα είναι να απελευθερωθώ από την ανάγκη αυτή. Και να νιώθω καλά μέσα μου και ακόμα δεν το έχω. Εμείς το ονομάζουμε η αναβάθμιση της ανάγκης από προσκόλληση σε προτίμηση. Προτιμώ να έχω κάτι, αλλά μπορώ να είμαι καλά αν ακόμα δεν το έχω. Έτσι το χαίρομαι όταν το έχω, αλλά δεν υποφέρω όταν δεν το έχω. Όταν είναι προσκόλληση, δεν μπορώ να είμαι καλά αν δεν ικανοποιείται η ανάγκη αυτή. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ προσκόλληση και προτίμηση. Στο σεμινάριο της αυτογνωσίας δίνουμε αρκετή έμφαση σε αυτή τη διαδικασία της διαπίστωσης, αν θέλετε, των εσωτερικών αλλαγών που χρειάζεται να κάνουμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή, ή να γινόμαστε πιο ικανοί μέσα στην ζωή, να πραγματοποιήσουμε αυτά που θέλουμε ή να μάθουμε να είμαστε καλά χωρίς αυτά. Ένα από τα δύο. Τώρα, θα συζητήσουμε διάφορες ανάγκες, αλλά να σας διαβάσω μία λίστα από πιθανές ανάγκες. Και οι πρώτες ανάγκες τις οποίες θα αναφερθώ αφορούν τις σχέσεις μας. Γιατί ένα μεγάλο μέρος από τις ανάγκες μας είναι να πάρουμε από τους κοντινούς ανθρώπους γύρω μας κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτο, η αγάπη. Ή τουλάχιστον την έκφραση της αγάπης από τους άλλους με τρόπο που εμείς καταλαβαίνουμε τι μας αγαπάει. Γιατί ο άλλος μπορεί να μας αγαπάει και εμείς μπορεί να αγαπάμε τον άλλον, αλλά ο ένας να μην εκφράζει την αγάπη με τον συγκεκριμένο τρόπο που ο άλλος χρειάζεται για να νιώθει αγάπη. Ότι πιθανόν να χρειαστούμε, μερικοί άνθρωποι να χρειάζονται από τον άλλον ή μια περισσότερη έκφραση αγάπης ή μια διαφορετική έκφραση. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να βιώνουν την αγάπη μέσα από τα λόγια του άλλου.
άλλοι μέσα από τις πράξεις του άλλου ή την συμπεριφορά του άλλου. Δεύτερος, σεβασμός. Θέλουμε να νιώθουμε ότι ο άλλος ή οι άλλοι μας σέβονται, και βέβαια στις προσωπικές σχέσεις και στις κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις. Μια βασική ανάγκη που έχουμε είναι να νιώθουμε ότι ο άλλος μας σέβεται. Κατανόηση. Μπορεί να χρειαστούμε κατανόηση για αδυναμίες ή για δυσκολίες ή για κάποιες πεπιθήσεις ή ιδέες που έχουμε και θα θέλουμε να νιώσουμε ότι ο άλλος μας κατανοεί, καταλαβαίνει ή προσπαθεί να καταλαβαίνει. Αποδοχή. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε αποδοχή από τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, είναι καθρέφτες. Αλλά καθρεφτίζουν δύο πράγματα. Το βαθμό που εγώ έχω όλα αυτά για μένα, ο βαθμός που εγώ αγαπάω εμένα, που εγώ σέβομαι εμένα, που εγώ δέχομαι τον εαυτό μου, και ο βαθμός που εγώ σέβομαι, κατανοώ, αγαπάω και δέχομαι τον άλλον. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω μας πάντα θα καθρεφτίζουν αυτά τα δύο πράγματα. Την σχέση που έχω εγώ με εμένα, και αν δεν σέβομαι τον εαυτό μου, πιθανόν να μην εμπνέω τον άλλον να με σέβεται. Αν δεν δέχομαι τον εαυτό μου, πιθανόν να μην εμπνέω τον άλλον να με δέχεται, ή ακόμα αν με δέχεται, να μην μπορώ να το νιώθω. Γιατί πάει κόντρα στη δική μου αντίληψη για μένα. Και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να βιώσω ότι ο άλλος με δέχεται και με αγαπάει, γιατί δεν ταιριάζει με το σύστημα πεπιθήσεων που έχω. Ότι όλα αυτά που θέλουμε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα τα έχουμε όμως εφόσον εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, που σημαίνει να τα έχουμε αυτά προς τον εαυτό μας και να έχουμε αυτά προς τον άλλον. Θέλουμε αναγνώριση και επιβεβαίωση. Είμαστε όλοι περίπου 5 χρονών συναισθηματικά. Δεν έχει σημασία ότι είμαστε 50 και 60 και 70. Και όλοι είμαστε σαν παιδιά που θέλουμε επιβεβαίωση. Θέλουμε αναγνώριση από τους άλλους ανθρώπους. Ανεξάρτητα από την ηλικία μας ηλικία, έχουμε και μία συναισθηματική ηλικία. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Θέλουμε να νιώθουμε ότι οι άνθρωποι γύρω μας μας εμπιστεύονται. Μας εμπιστεύονται και με δικά μας θέματα στην ζωή, με την υγεία μας, με την επαγγελματική μας ζωή, με τις σχέσεις μας. Και αν είναι δυνατόν, ότι να μας εμπιστεύονται σε κάποιο βαθμό και με δικά τους θέματα. Όταν ο άλλος δεν μας εμπιστεύεται και εμείς έχουμε αμφιβολίες για τον εαυτό μας, αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αμφιβολία. Η εμπιστοσύνη του άλλου μας ησυχάζει, ότι εφόσον με εμπιστεύεται, άρα είμαι καλός, άρα αξίζω. Ελευθερία. Όλοι θέλουμε ελευθερία. Τώρα, το μεγάλο θέμα εδώ είναι ότι ουσιαστικά κανένας δεν περιορίζει την ελευθερία μας. Ο μόνος άνθρωπος που περιορίζει την ελευθερία μας είμαστε εμείς. Νιώθουμε ότι ο άλλος μας καταπιέζει, νιώθουμε ότι ο άλλος εμποδίζει την ελευθερία μας, αλλά ουσιαστικά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν εγώ δίνω την ελευθερία μου στον άλλον για να έχω την αποδοχή του, για να έχω την αγάπη του, να μην έχω σύγκρουση μαζί του, να μην δέχομαι απόρρεψη, να μην δέχομαι κριτική και να μην έχουμε σε σύγκρουση. Ουσιαστικά δεν μας έχει καταπιέσει κανένας ποτέ.
εμείς παζερεύουμε την ελευθερία μας με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, επειδή ουσιαστικά εμείς θέλουμε κάτι από αυτούς. Γιατί αυτό λέγεται η έγκριση, η αγάπη, η χρήματα, η αμοιβή ή τουλάχιστον όχι η βία ή όχι η κριτική ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα που δεν θέλουμε. Αλλά θέλουμε ελευθερία. Ένα ήρεμο περιβάλλον. Θέλουμε ηρεμία. Δεν θέλουμε τσακωμούς. Μερικοί θέλουν ηρεμία, άλλοι θέλουν τσακωμούς. Υπάρχει και ένα μέρος του εαυτού μας που εθίζεται σε αυτά. Και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μία φορά το μήνα, μία φορά τις δύο εβδομάδες, ένα καλό τσακωμό για να νιώθουν καλά μέσα τους και θα πούνε μία κουβέντα και αν τους αγνοείστε θα πούνε μία δεύτερη κουβέντα μέχρι να σας φτάσουν το να χάσετε τον έλεγχο. Και υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση εκεί, γιατί σε ελέγχω, σε κυριαρχώ. Αν μπορώ να σε κάνω να θυμώσεις, εγώ έχω δύναμη απάνω σου. Είναι μια δύναμη και αυτό. Τότε υπάρχουν αρκετοί από εμάς θέλουμε ηρεμία, αλλά μερικοί από εμάς επίσης θέλουμε κάτι γνώριμο που μπορεί να είναι η σύγκρουση, η κριτική των άλλων. Η τρυφερότητα. Μερικοί άνθρωποι δεν παίρνουν όση τρυφερότητα θα θέλουν από τον άλλον ή από τους άλλους. Τώρα, σε όλα αυτά, σε λίγο θα ρωτήσουμε γιατί δεν το έχω. Γιατί δεν έχω την τρυφερότητα που χρειάζομαι. Γιατί δεν έχω την αγάπη ή την έκφραση της αγάπης που χρειάζομαι. Γιατί δεν έχω το σεβασμό που θέλω. Αυτό είναι το ερώτημα της σημερινής ομιλίας. Και θα εξετάσουμε τις πιθανότητες. Ποιες είναι οι πιθανότητες, ποιοι είναι οι λόγοι που παρόλο που θέλω τρυφερότητα ή θέλω σεβασμό ή αγάπη, δεν την έχω αυτή τη στιγμή, δεν την έχω τουλάχιστον στο βαθμό που θα ήθελα. Θα θέλουμε υποστήριξη, συμπαράσταση, να είμαστε ήσυχοι ότι αν κάτι μας συμβαίνει, όταν περνάμε από δυσκολίες στην ζωή, ότι έχουμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο ή μερικούς ανθρώπους που θα είναι εκεί για μένα, που θα με συμπεριστέκονται σε οποιοδήποτε διαδικασία που περνάω. Ίσως θέλουμε ανθρώπους να μας ακούνε χωρίς να πούνε καμία γνώμη ή χωρίς να μας κριτικάρουν. Να μπορούμε απλώς να πούμε, γιατί θέλουμε να εξωτερικεύουμε αυτά που νιώθουμε και αυτό που μας συμβαίνει, αλλά δεν θέλω να μας δώσουν συμβουλές, ούτε να μας κάνουν κριτική. Τώρα πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν αυτό, γιατί όλοι έχουμε μάθει να δώσουμε συμβουλές και αρκετοί να κάνουμε και κριτική. Αλλά είναι και μια ανάγκη αυτό, κάπου να μιλάω χωρίς να ακούω τι έπρεπε να κάνω και τι πρέπει να κάνω. Θέλουμε τους άλλους να είναι ικανοποιημένοι μαζί μας, ευχαριστημένοι και να εκφράσουν αυτό. Αλλά ένα σημαντικό κλειδί σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο είναι όσο χρειάζομαι κάτι, επειδή δεν μπορώ να νιώθω την αξία μου μέσα μου χωρίς αυτό ή δεν μπορώ να νιώθω ασφάλεια χωρίς αυτό, είναι πολύ πιθανόν να είναι καλύτερο να μην το πάρω. Είναι πολύ πιθανόν ότι η σοφία της ζωής λέει καλύτερα να μην πάρεις αυτό και η αξία σου και η ασφάλεια σου να εξαιτιέται επάνω στο να πάρεις αυτό από κάποιον έξω από τον εαυτό σου. Και πολλές φορές ο λόγος για το οποίο δεν ικανοποιείται μία ανάγκη είναι ότι έχει έρθει η ώρα να νιώθουμε την αξία μας και να νιώθουμε την ασφάλεια μας μέσα μας χωρίς να πάρουμε αυτό. Το ωραίο μυστικό είναι ότι όταν καταφέρνουμε αυτό
και νιώθουμε όντως την αξία μας και την ασφάλεια μας χωρίς αυτό, το έχουμε. Και δεν είναι θέμα πια. Το έχουμε με αυθονία αυτό το πράγμα. Απλώς χρειαζόταν να περάσουμε από αυτό το μάθημα που είναι απαραίτητο για μας σαν ψυχές στην εξέλιξη, που έχουμε αγνοήσει την εσωτερική πνευματική μας φύση και έχουμε ταυτίσει με την προσωπικότητα η οποία νιώθει αδύναμη και προσπαθεί να βρει την αξία της, την ασφάλεια της μέσα από τους άλλους ή μέσα από τα υλικά αγαθά. Υπάρχει και μία άλλη ανάγκη, μία ανάγκη για τον άλλον να εκφράσει τα συναισθήματά του, να ανοίξει και να ξέρουμε τι γίνεται μέσα του. Γιατί όταν ξέρουμε τι γίνεται μέσα του, νιώθουμε πιο πολύ ασφάλεια, νιώθουμε ότι μας εμπιστεύεται και πάλι νιώθουμε περισσότερη αξία και ασφάλεια. Μερικοί άνθρωποι έχουν στην ζωή τους ανθρώπους που είναι απόμακροι και δεν επικοινωνούν. Και ειδικά οι άντρες έχουν προγραμματιστεί να μην εκφράσουν συναισθήματα, να μην εκδηλώνουν αδυναμίες ή φόβος ή και ανάγκες. Πάλι, στο βαθμό που χρειάζομαι αυτό για να νιώθω καλά, πιθανόν να μην το έχω. Στο βαθμό που μπορώ να νιώθω καλά μέσα μου και ασφάλεια, πιθανόν τότε να ανοίξει ο δρόμος προς το να μπορεί ο άλλος να επικοινωνήσει μαζί μου. Μια άλλη βασική ανάγκη είναι να τηρήσουν οι άνθρωποι γύρω μας τις συμφωνίες που κάνουμε. Όλες τις συμφωνίες, από το ποιος θα βγάλει τα σκουπίδια και ποιος θα καθαρίσει το σπίτι, ως τις συμφωνίες για ερωτική πίστη μέσα στο γάμο ή στις σχέσεις μας. Συμφωνίες που κάνουμε ο ένας με τον άλλον και στις οποίες βασιζόμαστε για να νιώθουμε ασφάλεια μέσα στην ζωή μας και να νιώθουμε ότι ξέρουμε τι μας γίνεται και ότι μπορούμε να βασιζόμαστε ότι κάτι θα γίνει ή δεν θα γίνει ανάλογα με την συμφωνία μας. Και αν οι άνθρωποι γύρω μας δεν τηρούν τις συμφωνίες, πάλι έχουμε αυτό το ερώτημα. Για ποιο λόγο σαν ψυχή στην εξέλιξη έχω δημιουργήσει την πραγματικότητα όπου οι άλλοι γύρω μου δεν τηρούν τις συμφωνίες μαζί μου. Και ποιο είναι το μάθημά μου σε σχέση με αυτό. Δηλαδή σε όλα αυτά όπου οι ανάγκες μας δεν ικανοποιούνται, πρώτο παίρνουμε την ευθύνη ότι εμείς με κάποιο τρόπο ή δημιουργούμε, αν δεν σας αρέσει την ιδέα, δημιουργούμε, μας δίνεται αυτή την πραγματικότητα γιατί εξυπηρετεί την εξέλιξή μας και ότι υπάρχει κάποιο μάθημα. Κάτι χρειάζομαι να μάθω και ο εσωτερικός πόνος που βιώνω επειδή δεν ικανοποιείται η ανάγκη μου και δεν σ' αρέσει και πονιώθω, επειδή δεν γίνεται αυτό που θέλω, είναι ακριβώς η πίεση που χρειάζομαι από μέσα μου να ψάξω για το μάθημα. Και όταν βρίσκω το μάθημα και καταφέρω να μάθω το μάθημα, τότε ή βρίσκω την ευτυχία μου είτε ικανοποιείται ή όχι, ή καταφέρω να δημιουργώ μια πραγματικότητα που ικανοποιείται. Πολλές φορές πρώτο έρχεται το πρώτο, ότι για να γίνει κάτι χρειάζομαι πρώτο να το αποσυνδέσω από την ευτυχία μου και να μπορώ να βιώνω ευτυχία είτε γίνεται είτε δεν γίνεται. Και από αυτή την θέση τότε αποτελεσματικά να προχωράω πιο μεθοδικά το να πραγματοποιηθεί αυτό που θέλω. Συνήθως είναι πιο αποτελεσματικό πρώτο να βρω την ευτυχία μου χωρίς. Αλλά πολλές φορές το μάθημά μου σαν ψυχή στην εξέλιξη είναι επίσης να είμαι πιο δυναμικός, με περισσότερο αυτοσεβασμό και για το καλό των άλλων, ώστε να μπορώ να εμπνέω τους άλλους γύρω μου να μου συμπεριφέρονται όπως θα θέλανε αυτοί να τους συμπεριφέρουμε.
δεν βοηθάω κανέναν με το να τον αφήσω να μου συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν θα ήθελε για εγώ να συμπεριφέρομαι σε αυτόν. Δεν τον βοηθάω. Είναι μια ψυχή στην εξέλιξη. Και δεν βοηθιέται να τον επιτρέψω να βολεύεται σε μια ανήθικη ή ασυνείδητη συμπεριφορά. Αλλά πρώτο πρέπει να βρω εγώ την δική μου ευτυχία. Ωραία, υπάρχουν και άλλες ανάγκες, για να δούμε αν έχω καμία άλλη που θέλω να πω τώρα. Ίσως θέλουμε περισσότερη βοήθεια σε κάποιες εργασίες, στο σπίτι, ή στο κήπο, ή έξω, οποιοδήποτε, ή στο χώρο της εργασίας μας. Θέλουμε περισσότερη βοήθεια από τους συνεργάτες μας και δεν το έχουμε και το ρώτημα είναι γιατί δεν το έχω και τι είναι το μάθημά μου, τι χρειάζομαι να κάνω εδώ. Ίσως θέλουμε περισσότερη απευθυνότητα από τους άλλους, να είναι πιο απεύθυνοι σε αυτό που αναλάβουν. Και βρίσκουμε τη συνέχεια, έχουμε ανεύθυνους ανθρώπους γύρω μας. Και τι μάθημα έχουμε και εκεί. Και βέβαια η ανάγκη στις ερωτικές σχέσεις για αποκλειστικότητα στην ερωτική επαφή και στην αφοσίωση στην σχέση. Τώρα, εκτός από αυτές τις ανάγκες από τις σχέσεις, θα μιλήσω για κάποιες πιο γενικές ανάγκες. Ανάγκη η οικονομική αυθονία. Και αν δεν την έχω, γιατί δεν την έχω. Και τι μπορεί να είναι το μάθημα εκεί, να είμαι ευτυχισμένος χωρίς. Με αυτά που έχω και αυτό είναι ένα μάθημα. Ή μήπως έχω ταυτίσει αυτό με κάτι όχι πνευματικό, έχω πεπιθήσεις που με εμποδίζουν να πραγματοποιήσω περισσότερο. Η φόβο, ο καθένας πρέπει να ψάξει για τον εαυτό του. Επαγγελματική ικανοποίηση, αν δεν την έχω, τι μάθημα μπορώ να έχω. Υγεία, αν δεν έχω υγεία, τι μπορεί να είναι το μάθημά μου. Η υγεία των αγαπημένων μου, άλλη βασική ανάγκη για πολλούς ανθρώπους, πάνω στο οποίο έχουμε λίγο έλεγχο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ιδιαίτερα την υγεία των αγαπημένων μας. Ισότητα μέσα στην κοινωνία, να νιώθουμε ότι έχουμε ίσα δικαιώματα και σεβασμό με όλους τους ανθρώπους. Και μια βασική ανάγκη για μένα επίσης είναι η δημιουργικότητα. Η ελευθερία του να μπορώ να δημιουργήσω μέσα στην ζωή. Τώρα, όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, νιώθουμε καταρχήν πόνο ή νιώθουμε αδικία, στενοχώρια, στέρεση, λύπη. Αν νιώθουμε ότι κάποιος άλλος είναι το εμπόδιο του να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, τότε νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα προς τον άνθρωπο αυτό. Ότι νιώθουμε θυμό ή μπορεί να νιώθουμε θυμό προς την κυβέρνηση, αν θεωρούμε ότι φταίει η κυβέρνηση, που πάντα στην Ελλάδα φταίει η κυβέρνηση ή το κράτος. Πού είναι το κράτος? Ή φταίει ο Θεός και θυμώνουμε το Θεό ή θυμώνουμε τον εργοδότη ή με τον σύντροφο ή με το παιδί ή με το γονιό. Ή ζηλεύω αυτούς που έχουν αυτό που θέλω και εγώ δεν έχω. Οπότε οδηγεί σε πολλά διάφορα συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα, όταν δεν έχω αυτό που θέλω. Εγώ θα ήθελα να συζητήσω 4 πιθανά βασικά μαθήματα που μπορεί να έχουμε όταν δεν έχουμε αυτό που θέλουμε. Το πρώτο είναι, το πρώτο πιθανό μάθημα, δυνατό μάθημα είναι ότι δυσκολεύομαι να εκφράσω την ανάγκη αυτή αρκετά καθαρά. Δυσκολεύομαι να πω σε κάποιον, ξέρεις,
χρειάζομαι αυτό και γιατί το χρειάζομαι. Τώρα, μερικοί λόγοι είναι ότι φοβάμαι να στενοχωρήσω τον άλλον σε μερικές περιπτώσεις, αλλά συνήθως δεν είναι αυτό. Φοβάμαι την σύγκρουση, φοβάμαι την μη ανταπόκριση από τον άλλον, άρα να νιώθω απόρρεψη αν δεν ανταποκρίνεται ο άλλος την ανάγκη. Ντρέπομαι για αυτό που χρειάζομαι, ίσως το θεωρώ αδυναμία, ίσως νιώθω ότι χάνω την αξία μου αν πω, ξέρεις, χρειάζομαι τρυφερότητα περισσότερη, χρειάζομαι αγάπη, χρειάζομαι να ξέρω ότι με εκτιμάς και με σέβεσαι και αναγνωρίζεις οι ιδιότητες που υπάρχουν μέσα μου. Φοβόμαστε να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή την θέση. Και το κλασικό που ακούω είναι όταν κάποιος μου λέει ένα κατεβετό από το τι δεν κάνει ο άλλος, ρωτάω, το έχεις πει, έχεις εκφράσει ότι έχεις αυτή την ανάγκη? Και η απάντηση είναι, όχι, δεν έχει νόημα τότε, θέλω να το καταλάβει μόνος του. Τώρα, αν ήταν να το καταλάβει μόνος του, θα καταλάβει. Έχουν περάσει 15 χρόνια, έχουν περάσει 20 χρόνια, δεν έχει καταλάβει. Και γιατί να καταλάβει? Μπορεί να μην έχει τις ίδιες ανάγκες. Μπορεί να μην έχει μεγαλώσει με αυτό. Μπορεί να μην καταλάβει γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Γιατί δεν το χρειάζεται ο ίδιος. Ότι είναι δική μας ευθύνη, αν οι ανάγκες μας δεν ικανοποιούνται, να επικοινωνήσουμε αυτό με ένα σωστό τρόπο. Το τι σημαίνει σωστό και αποτελεσματικό τρόπο? Σημαίνει, καταρχήν, να το εκφράσουμε και να το εκφράσουμε όπως είναι. Να μην πάμε πλάι από εδώ και από εκεί. Άλλο αυτό. Πες μου τι θα πω στον άλλον για να μην καταλάβει ότι τον χρειάζομαι, αλλά για να τον πιάσω. Τρελαίνομαι. Πες του ότι το θέλεις. Πολύ απλό. Πες του ότι σου αρέσει. Δηλαδή η αλήθεια. Ότι το πρώτο είναι να πω την αλήθεια. Το δεύτερο είναι να μην έχει απειλή. Η στιγμή που υπάρχει κριτική, υπάρχει κατηγορία, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει παράπονο, δεν ακούει ο άλλος την ανάγκη. Ακούει την απειλή. Δεν έχει καταλάβει ποια είναι η ανάγκη. Απλώς αρχίζει να διαμορφώνεται η άμυνα, και η άμυνα έχει δύο μορφές. Κλείνομαι και δεν ακούω τίποτα ή επιτίθομαι. Αυτά τα δύο. Ότι είναι σημαντικό να μπορώ να εκφράσω την ανάγκη χωρίς να κριτικάρω, να απορρίπτω, να κατηγορώ, να παραπονιέμαι, να γκρινιάξω. Τώρα, έχουμε μάθει εντελώς το αντίθετο, έχουμε εντελώς τα αντίθετα πρότυπα στην ζωή μας, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, πώς να με ηρεμία να εκφράσω σε τον άλλο ότι τον αγαπάω, αλλά χρειάζομαι κάποια πράγματα και θα ήθελα να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό ή να νιώθουμε καλύτερα. Και αυτό δεν είναι μόνο στις προσωπικές σχέσεις, που να χρειάζομαι να εκφράσω στον συνεργάτη μου ότι χρειάζομαι περισσότερη συμμετοχή από αυτόν στην εργασία που κάνουμε και ότι νιώθω αδικία και χρειάζομαι να με βοηθήσει με αυτό που κάνουμε. Αυτό λέγεται εγώ μήνυμα, σε αντίθεση με εσύ μήνυμα, όπως το εσύ μήνυμα απλώς λες είσαι έτσι, κάνεις αυτό, δεν κάνεις το άλλο και βάζω ετικέτες επάνω στον άλλον. Το εγώ μήνυμα παίρνω την ευθύνη για αυτό που νιώθω και αυτό που χρειάζομαι. Μερικές φορές όμως φοβόμαστε να εκφραστούμε ανεκτά επειδή έχουμε εγωισμό, η υπερηφάνεια, η ανταγωνισμό με τον άλλον και δεν θέλω με καμία δύναμη να δείξω ανάγκη. Γιατί ο άλλος θα πάρει το πάνω χέρι. Και έτσι ο ένας κάνει αυτό, ο άλλος κάνει το ίδιο, δεν επικοινωνεί κανένας και οι δύο δυστυχισμένοι. Χρειάζομαι να αφήσω το εγώ μου και να πάρω την ευθύνη για τις ανάγκες μου και συνειδητοποιώ ότι δεν είναι η ντροπή να χρειάζομαι κάτι από κάποιον και την ντροπή να το ζητήσω αυτό από τον άλλον.
Μερικοί άνθρωποι έχουν δυσκολία να επικοινωνήσουν θετικά συναισθήματα, σαν θαυμασμό, ευγνωμοσύνη, αγάπη, γιατί φοβόμαστε ότι ο άλλος θα το πάρει πάνω του, θα καβαλήσει το καλάμι, θα το χρησιμοποιήσει σε μια μελλοντική σύγκρουση που έχουμε. Και έτσι αποφεύγουμε να εκφράσουμε θετικά συναισθήματα στον άλλον. Okay, τότε το πρώτο εμπόδιο προς του να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας και το πρώτο πιθανό μάθημα είναι ότι χρειάζομαι να μάθω καλύτερη επικοινωνία. Και χρειάζομαι να μπορώ να συνειδητοποιήσω τι χρειάζομαι και να το εκφράσω με έναν τρόπο που δεν κάνει τον άλλο να φοβάται. Δεύτερο πιθανό μάθημα. Μπορεί να έχουμε ένα υποσυνείδητο μπλοκάρισμα, αντιστροφή ή εμπόδιο προς την ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη. Μπορεί να θέλω κάτι, αλλά μέσα μου να νιώθω ότι δεν το αξίζω ή να φοβάμαι συγχρόνως να το έχω. Δηλαδή θέλω αγάπη, αλλά φοβάμαι την αγάπη. Γιατί αγάπη για μένα σημαίνει δέσμευση, σημαίνει καταπίεση, σημαίνει υποχρέωση. Θέλω τρυφερότητα, αλλά φοβάμαι την τρυφερότητα, δεν την ξέρω, δεν την βίωσα. Ή φοβάμαι ότι η τρυφερότητα μπορεί να οδηγήσει στο ερωτισμό και φοβάμαι την ερωτική επαφή. Άρα θέλω κάτι, αλλά συγχρόνως το φοβάμαι. Άρα έχω ένα υποσυνείδητο εμπόδιο του να ικανοποιηθεί, διότι νιώθω υποσυνείδητο προς κάτι, μπορεί να εμποδίζει την πραγμάτιση. Ένα κλασικό παράδειγμα που είχα, ήταν με μία κύρια που μου έκανε παράπονο σε ένα σεμινάριο λέγοντας ότι ο άντρας μου δεν κάνει όσο κάνω εγώ. Εγώ κάνω και περισσότερο και στο σπίτι και στην δουλειά που είμαστε μαζί. Και της είπε, εντάξει, κλείς τα μάτια σου και φαντάσου τώρα ότι ο άντρας σου κάνει περισσότερο από σένα και εσύ κάνεις λιγότερο. Και άνοιξε αμέσως τα μάτια της και είπε, όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι, 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 γιατί αυτή έπαιρνε την αξία της. Ο πατέρας της ήθελε αγόρι βέβαια. Και αυτή έπαιρνε την αξία της, κάνοντας περισσότερο από τον άντρα της. Παραπονιόταν 20 χρόνια για την τεμελιά του άντρα της και τον ήθελα ακριβώς έτσι. Υποσυνείδητα. Γιατί τότε θα αξίζει αυτή. Και αν αυτός ξύπνησε αύριο και άρχισε να κάνει περισσότερο, αυτή θα χάσει την αξία της. Αυτό ισχύει για πολλούς από εμάς που είμαστε στο ρόλο του θύματος. Θέλουμε να μην μας δώσουν αγάπη, να μην μας σέβονται, να μην μας κάνουν τις χάρες, γιατί όσο είμαι το θύμα, αξίζω. Και έχουμε την ανάγκη να μας αγαπάνε, να μας βοηθήσουν, να μας συμπεριστέκονται, αλλά αν το κάνουν, θα χάσουμε το ρόλο του θύματος και θα χάσουμε την αξία μας. Τότε έχουμε υποσυνείδητες αντιστροφές, εμπόδια, ότι δεύτερο πιθανό λόγο που δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας είναι ότι μέσα μου υπάρχει μία υποπροσωπικότητα ή ένα κομμάτι του υποσυνείδητο ή και του συνειδητού που δεν το θέλει. Το θέλω και δεν το θέλω. Έχω δει αρκετούς ανθρώπους που έρχονται και λένε δεν βρίσκω σύντροφο. Όλο οι σύντροφοι που βρίσκουν ή μένουν στην Ευρώπη ή είναι παντρεμένοι ή δηλώνουν από την αρχή ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεσμευτούν και είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που επιτρέπει αυτό τον άνθρωπο να ανοίξει προς τον άνθρωπο αυτό. Γιατί δεν θέλουν να δεσμευτούν. Φοβούνται την δέσμευση της σχέσης και λένε θέλω σχέση, αλλά όλο έλκονται προς καταστάσεις που δεν μπορούν να γίνουν σχέση, επειδή μένουν μακριά, είναι ήδη παντρεμένοι ή είναι άνθρωποι που δεν πρόκειται ποτέ να δεσμευτούν. Άρα θέλω και δεν θέλω. Συνειδητά λέω ότι θέλω, υποσυνείδητα το φοβάμαι.
Okay, το δεύτερο πιθανό εμπόδιο και πιθανό μάθημα είναι ότι χρειάζεται να ψάξω μέσα στον αυτό μου, να βρω αν υπάρχει ένα μέρος του αυτού μου που τελικά δεν θέλει να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη που τώρα με στενοχωρεί ή με τρώει μέσα στην ζωή. Ίσως επίσης νιώθω ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος ή έχω πάρει απόρρεψη σαν παιδί ή αυτή η ανάγκη όταν ήμουν παιδί δεν ικανοποιήθηκε. Και ένα παιδί όταν δεν ικανοποιείται με ανάγκη δεν μπορεί να βγάλει άλλο συμπέρασμα από ότι δεν αξίζω να σε. Δεν αξίζω να σέβεται αυτή η ανάγκη, δεν αξίζω τρυφερότητα, δεν αξίζω αγάπη, δεν αξίζω προσοχή ή σεβασμό και δεύτερο συμπέρασμα δεν θα το έχω. Είναι δύο τα συμπεράσματα. Δεν το αξίζει, δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο γονιός έχει προβλήματα, είναι αποσχολημένος ή τρέχει να κερδίζει χρήματα και πρέπει να πάει στην Γερμανία ή πρέπει να εργάζεται όλη τη νύχτα. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό. Βγάζει συμπέρασμα, δεν αξίζω την προσοχή και την αγάπη και δεν θα το έχω στην ζωή μου. Και άρα αυτή η σκεπτομορφή, παρόλο που το θέλω τώρα, με εμποδίζει να το πραγματοποιήσω. Ότι είναι δύο τα κύρια εμπόδια. Η πεποίθηση ότι δεν το αξίζω ή δεν μπορώ να το έχω και δεύτερο ότι κινδυνεύει κάτι αν το έχω. Κινδυνεύει η αξία, κινδυνεύει ο ρόλος μου, οτιδήποτε άλλο. Το τρίτο πιθανό μάθημα είναι, και αυτό είναι ιδιαίτερα με τις σχέσεις, αλλά έχει σχέση και με όλα, είναι ότι η συμπεριφορά μου, ο τρόπος που λειτουργώ, δεν βοηθάει τον άλλον να μου δώσει αυτό που θέλω. Κάνω κάτι που μπλοκάρει τον άλλον. Μία γυναίκα μου είπε ότι τώρα κατάλαβα σήμερα, με το σεμινάριο που κάναμε, γιατί ο άντρας μου είναι από μακρός και δεν μιλάει μαζί μου όσο θα ήθελα. Και η αιτία είναι ότι όλο τον κριτικάρω. Πάντα τον βγάζω λάθος. Αλλά τότε τι να μιλήσει ο άνθρωπος. Εκεί που θα ανοίξει το στόμα του θα βγει λάθος ο άνθρωπος. Ότι η γυναίκα αυτή θέλει να μιλήσει περισσότερο ο άντρας της, αλλά η συμπεριφορά της δεν τον βοηθάει. Ή κάποιος λέει θέλω τους ανθρώπους στο σπίτι να με βοηθήσουν περισσότερο. Δεν κάνουν τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος αυτό έχει τόσο προσκόλληση να γίνονται όλα αμέσως, δεν αφήνει περιθώριο σε κάποιον άλλον να κάνει τίποτα. Ούτε έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να το κάνουν σωστά. Τους διορθώνει συνέχεια όταν κάνουν κάτι στο σπίτι. Άρα κάποια στιγμή όλοι παρετούνται, όλοι κάθονται και αυτή τα κάνει όλα. Η συμπεριφορά της δεν βοηθάει τους άλλους να της δώσει αυτό που χρειάζεται. Καταλαβαίνετε. Τότε το τρίτο που χρειάζεται να κοιτάξουμε είναι μήπως δεν παίρνω αυτό που χρειάζομαι από κάποιον ή από την ζωή επειδή συμπεριφέρομαι με κάποιο τρόπο που δεν το ευνοεί αυτό που θέλω να πάρω, που μπλοκάρει τον άλλον. Αν κάποιος, θέλω κάποιον να είναι πιο απεύθυνος και τον συμπεριφέρομαι σαν παιδί, θα μείνει παιδί. Αν εγώ θέλω κάποιον να με σέβεται και εγώ συμπεριφέρομαι σαν παιδί, πώς να με σέβεται. Τότε χρειάζεται εδώ την συμπεριφορά μου, τι ρόλο μπορεί να παίξει και τι αντιδράσεις προκαλεί από τον άλλο. Και το τέταρτο πιθανό μάθημα, όταν δεν έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε, είναι ότι έχει έρθει η ώρα στην πορεία της εξέλιξής μας, σαν ψυχές στην εξέλιξη, να απελευθερωθούμε από την ανάγκη. Γιατί είναι ώρα να βιώσω μέσα μου την αξία μου, την ασφάλεια μου, την δύναμη, το νόημα της ζωής. Και το μήνυμα της ζωής είναι δεν το χρειάζεσαι. Τώρα όπως είπα νωρίτερα, πολλές φορές όταν γίνεται αυτό μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε, επειδή τώρα δεν είμαστε εξαρτημένοι σε αυτό. Είμαστε καλά και με και χωρίς.
Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πιο πολύ από το κίνητρο. Αν το κίνητρό μας είναι να νιώθουμε ότι αξίζουμε ή να νιώθουμε ασφάλεια, πιθανόν είναι η ώρα και δεν μπορούμε. Αν μπορούμε το έχουμε, να το απολαύσουμε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αν δεν μπορούμε να το έχουμε, πιθανόν το μάθημα είναι ότι το μάθημα είναι να είμαι καλά μέσα μου και χωρίς αυτό. Άρα, τι κάνουμε. Εξετάζουμε την ζωή μας. Εξετάζουμε πού υποφέρουμε, πού δεν νιώθουμε καλά, πού δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι. Συνειδητοποιούμε τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται. Γιατί πάντα όταν δεν νιώθω καλά είναι επειδή κάποια ανάγκη δεν ικανοποιείται. Και να ρωτήσω τον εαυτό μου, σε σχέση με αυτό που αυτή τη στιγμή δεν με ικανοποιεί, ποια μαθήματα έχω. Έχω το μάθημα του να επικοινωνήσω πιο καθαρά επάνω στο θέμα αυτό. Έχω το μάθημα να απελευθερωθώ από υποσυνείδητους φόβους ή αισθήματα αναξιότητας και να καταλάβω ότι πράγματι αξίζω αυτό που ζητάω και μπορώ να το έχω και να δεκτώ να το έχω. Έχω να εξετάσω την συμπεριφορά μου, να δω αν μήπως η συμπεριφορά μου δεν βοηθάει τον άλλο να μου δώσει αυτό που χρειάζομαι. Και τέταρτο, έχω να εξετάσω μήπως είναι η ώρα να απελευθερωθώ από αυτή την ανάγκη. Αλλά για την κάθε ανάγκη μπορώ να εξετάσω αυτές τις τέσσερις πιθανότητες μέσα στην ζωή μας. Όταν συνειδητοποιούμε αυτό, τότε υπάρχει μία σειρά από τεχνικές που μπορείτε να εφαρμόσετε και μπορείτε να μάθετε μέσα στο σεμινάριο της αυτογνωσίας, αλλά και επίσης από αρκετά DVD που έχουμε για αυτό, τεχνικές σαν EFT, τεχνικές σαν μέθοδο Sedona, ή μέθοδο ακούγοντας την καρδιά, ή TAT, τεχνικές που μας βοηθήσουν να αλλάξουμε την ενεργειακή μας κατάσταση προς αυτό το πρόβλημα. Πώς αλλιώς μπορούμε να δούμε αυτό το πρόβλημα, πώς μπορούμε να δούμε τον άλλον, πώς μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας διαφορετικά. Γιατί η εξέλιξη της ψυχής ουσιαστικά είναι η εξέλιξη του συστήματος πεπιθήσεων. Όμως υπάρχουν ενεργειακά σχήματα, συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα μας, που οι πεπιθήσεις που συντηρούν αυτά έχουν τελειώσει, συνειδητά δεν τα πιστεύουμε πια, αλλά λειτουργούν μέσα μας σαν αυτόματοι μηχανισμοί και χρειάζονται οι ενεργειακές τεχνικές για να απελευθερωθούν. Συνειδητά έχω καταλάβει ότι δεν κινδυνεύω, αλλά φοβάμαι. Καταλαβαίνετε? Αυτό ισχύει για πολλά πράγματα στην ζωή μας. Συνειδητά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει λόγος να έχω άγχος, αλλά έχω άγχος. Γιατί είναι μια μνήμη στο ενεργειακό πεδίο που έχει δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια και εκτός από τη νοητική μεταμόρφωση χρειαζόμαστε και μια ενεργειακή μεταμόρφωση μέσα από τέτοιες νέες τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας που βοηθάνε σε αυτό. Τότε εντοπίζω την ανάγκη, ψάχνω να δω το μάθημα, επικοινωνώ, απελευθερώνομαι από υποσυνείδητο φόβο ή αναξιότητα, αλλάζω συμπεριφορά ή απελευθερώνομαι από την ανάγκη και εφαρμόζω αυτές τις τεχνικές που εξυπηρετούν την διαδικασία αυτή. Θέλω να ολοκληρώσω μόνο να σκεφτούμε το αντίθετο λίγο. Όταν οι άλλοι δεν είναι ικανοποιημένοι από το βαθμό που εμείς ικανοποιούμε τις ανάγκες τους. Είναι όμοια μαθήματα. Όταν ο άλλος δεν νιώθει ότι του δίνουμε αυτό που χρειάζεται αρκετά και έχει παράπονο μαζί μας, ένα πιθανό μάθημα είναι ότι υπάρχει στην ζωή μου για να κοιτάξω τι με εμποδίζει να τον δώσω αυτό που χρειάζομαι. Ίσως έχω προκατελήψεις, ίσως έχω πίκρα, ίσως έχω φόβο, ίσως έχω αίσθημα καταπίεσης. Και το μάθημά μου και η εξέλιξή μου βρίσκεται μέσα από το να απελευθερωθώ από ό,τι με εμποδίζει να δώσω σε αυτόν
αυτό που χρειάζεται. Από αγάπη. Όχι από υποχρέωση, όχι από πρέπει, αλλά από αγάπη. Αυτό είναι πιθανό μάθημα. Και το δεύτερο πιθανό μάθημα είναι να μπορώ να είμαι καλά μέσα μου, παρόλο που ο άλλος δεν είναι ικανοποιημένος. Επειδή κρίνω ότι αυτό που ζητάει ή δεν είναι σωστό, ή δεν είναι ηθικό, ή είναι υπερβολικό, ή ότι δεν χρειάζεται. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα πρέπει να εφαρμόσω την αρχή του αν ήμουν ο άλλος τι θα ήθελα, δηλαδή να δέχομαι και ο άλλος να μην μου δώσει αυτό που δεν θέλω να δώσω στον άλλο ή δεν μπορώ να δώσω στον άλλο, να νιώθω καλά αν ο άλλος δεν μου το δίνει. Τότε εδώ υπάρχουν δύο βασικά μαθήματα και βέβαια πάντα το τρίτο η επικοινωνία. Ή χρειάζομαι να ξεμπροκαριστώ και να δώσω με αγάπη στον άλλον αυτό που χρειάζεται ή να απελευθερωθώ από την ενοχή ή οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συνέστημα που δεν αποφασίζω ότι δεν χρειάζεται ή δεν θέλω να δώσω στον άλλον αυτό που θέλει, τουλάχιστον στο βαθμό που το θέλει. Τώρα, η προϋπόθεση το να μπορώ να κάνω αυτό είναι να μπορώ να νιώθω καλά αν ο άλλος δεν ικανοποιεί δική μου ανάγκη. Δηλαδή, η προϋπόθεση το να μπορώ να πω όχι με αγάπη είναι να μπορώ να ακούσω όχι με αγάπη. Και να λέει εντάξει, σε αγαπάω παρόλο που δεν μου κάνεις αυτό που θέλω. Χρειάζεται και να είναι από τις δύο πλευρές. Το κλειδί σε όλα αυτά είναι να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε αυτά τα σώματα. Ότι αυτά τα σώματα είναι προσωρινά οχήματα, εργαλεία, στα οποία μπαίνουμε στην αρχή της ενσάρκωσης και εδώ υπάρχει ένα σχολείο, ένα πεδίο μάθησης για την ψυχή στο υλικό πεδίο και εμείς είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και δεν υπάρχει τίποτα στην ζωή μας που δεν είναι το τέλειο ερέθισμα για την εξέλιξή μας. Μπορεί να φαίνεται λάθος, μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε άτυχοι ή ότι είμαστε αδικημένοι και μπορεί να μην νιώθετε ευχάριστα με αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά από την στιγμή που μπορούμε πράγματι να δεχτούμε ότι είμαστε πνευματικές οντότητες που συνεχίζουμε την ύπαρξή μας μετά από αυτό το υλικό σώμα και υπήρξαμε πριν από το υλικό σώμα και είμαστε σε ένα πείραμα έκφρασης στο υλικό πεδίο και αυτό το πείραμα είναι η ικανότητά μας να θυμηθούμε την αληθινή μας φύση όταν είμαστε μέσα στο σώμα και όχι μόνο όταν είμαστε έξω από το σώμα και να μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα στο υλικό πεδίο με αυτή την επίγνωση. Η στιγμή που δέχομαι αυτό θα καταλάβω ότι κάθε κατάσταση που υπάρχει στην ζωή μου υπάρχει για να με βοηθήσει με αυτή την συνειδητοποίηση. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, δεν κυνηγάμε το δυσάρεστο και τα ευχάριστα μπορεί να με βοηθήσουν και τα δυσάρεστα μπορεί να με βοηθήσουν. Η στιγμή που παίρνω αυτή την φιλοσοφική αντίληψη τα πάντα στην ζωή μου μπορεί να είναι, μπορώ να αξιοποιήσω για την εξέλιξή μου και να πορεύω προς την ευτυχία μου. Που σημαίνει να πάω να είμαι εξαρτημένος σε καταστάσεις έξω από μένα να νιώθω την αξία μου και την ασφάλεια μου και να το νιώθω από μέσα μου. Κάτι που βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτό είναι ο διολογισμός και οι τεχνικές χαλάρωσης και προσευχής, όπου έστω και 20 λεπτά, 30 λεπτά την ημέρα φεύγω από όλα αυτές τις σκέψεις και προσκολήσεις και βιώνω μια εσωτερική πηγή ηρεμίας και δύναμης και πληρότητας. Όταν αρχίζουμε να κτίζουμε αυτό το εσωτερικό κόσμο, αυτό το εσωτερικό σημείο αναφοράς για την δύναμη μας και την ασφάλεια μας, τότε είναι πολύ πιο εύκολο
να νιώθω καλά όταν τα πράγματα γύρω μου δεν είναι ακριβώς όπως τα χρειάζομαι. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία και μπορούμε να ακούσουμε τώρα ερωτήσεις ή προτάσεις ή ακόμα άλλες αντιλήψεις. Κάτι που θα θέλετε να πείτε ή να ρωτήσετε ή να προσθέσετε.